με την τη Ρούλα, τη Ρεύη. Πάντα εμπιστεύομαι τα παιδιά τους οποίους συνεργαζόμαστε και θέλουν εικαστικά να κάνουν κάτι. Τώρα από εκεί και πέρα, άλλοι το βλέπουν τολμηρό, άλλοι το βλέπουν normal. Εμείς αποφασίσαμε, μας έγινε μια πρόταση, πολύ δελεαστική, ωραία εικαστικά. Τώρα από εκεί και πέρα η Ρούλα το μετάφερε πάρα πολύ ωραία φωτογραφικά. Ελπίζουμε να το απολαύσετε και εσείς όπως το απολαύσαμε εμείς. Είχανε δεύτερες σκέψεις μαζί με τη Μαρία όταν σας έγινε η αρχή. Πάντα υπάρχουν δεύτερες σκέψεις όταν κάνεις πράγματα, είτε είναι στην τηλεόραση, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή θα μπορούσα να πεις τολμηρά όταν εγώ στη ζωή μου, σε ερωτικές μου σκηνές, παραδείγματο χάρη, μπορεί να δείχνω κάτι παραπάνω ή οποιοδήποτε συνάδελφο σε μια ερωτική σκηνή. Αυτό βέβαια περνάει στον ντούκου γενικά και δεν το πολύ σχολιάζουμε. Όταν κάνουμε μια φωτογράφηση και σου δίνει τη δυνατότητα εικαστικά να κάνεις κάτι όμορφο, γενικά, χωρίς να προκαλείς, γενικά γιατί δεν νομίζω ότι προκαλέσαμε κανέναν ή οτιδήποτε, τώρα από εκεί και πέρα νομίζουμε ότι ήταν εικαστικά πάρα πολύ ωραίο. Η Μαρία, σαν γυναίκα, ίσως ήταν η πιο διστακτική. Ναι, και εγώ ήμουν διστακτικός. Τι έχει να κάνει. Εγώ ανά πάσα στιγμή μπορώ και δείχνω αυτά. Δηλαδή, αν χρειαστεί να δείξω κάτι παραπάνω, που σας το ξαναλέω ότι δεν δείχνουμε και κάτι πολύ. Μια χαρά. Και εντάξει, παιδιά, από Θεού δεν είναι και κάτι τρομερό τώρα. Είναι μια καθημερινότητα γενικά. Η καθημερινότητά μας. Αν τη βρίσκεται πικάντικη, τι να σας πω τότε. Εσύ είδαμε ένα τίτλο που λέει, ας πούμε, ότι. Η τίτλο είναι πάντα πικάντικη. Γι' αυτό λέω. Ναι, ότι. Τα πιάτα στο σπίτι. Τα πιάτα στο σπίτι. Καλά, αυτό είναι πικάντικο τώρα που σου πίνει τα παιδιά στο σπίτι. Έλα, δάκι. Οι αρνητικές κριτικές σας επηρεάζουν, συνοχλούν όταν ακούτε. Οι αρνητικές κριτικές πάντα σας κάνουν να αισθάνεσαι. Πάντα σας κάνουν να βελτιώνεσαι. Υπάρχουν κακοπροαίρετες κριτικές και καλές κακές κριτικές. Μερικές φορές είναι υπερβολικές. Αλλά από την άλλη όμως, καλό είναι που υπάρχουν γιατί πάντα αναζητάς να βρεις κάτι καλύτερο. Είσαι έτοιμος, ας πούμε, π.χ. την επόμενη μέρα που μπορεί να βγει το περιοδικό, ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποια σχόλια. Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, δεν με ενδιαφέρουν. Δεν με ενδιαφέρουν οι κακές κριτικές. Γενικά το κακοπροαίρετες και αυτά, ναι. Όποιος θέλει αγοράζει περιοδικό, όποιος θέλει δεν το αγοράζει. Καταλαβες, απλά.